Δημοσίως και τι άλλο να συζητήσουμε σήμερα, την προεδρική εκλογή. Σε λίγο περιμένουμε την ανακοίνωση της υποψηφιότητας και από το ΠΑΣΟΚ και κανονικά από το όνομα που θα ακούσουμε θα μπορέσουμε να συμπεράνουμε αν πάμε για εκλογές, εάν πάμε για νέο πρόεδρο δημοκρατίας, πού πάνε τα πράγματα. Και αυτός είναι ο λόγος και το θέμα, το κύριο θέμα που θα συζητήσουμε με τους απόψινους μας καλεσμένους, που είναι η κυρία Έλισσα Παπαδημητρίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης Παπασπύρου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπασπύρου. Και στο στούντιο του Συντάγματος ο κύριος Νικήτας Βενιζέλος, αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής της Πολιτικής Άνοιξης. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε μαζί, να ξεκινήσουμε με τον κυβερνητικό βουλευτή. Κύριε Παπασπύρου, κύριε Παπαδημητρίου, συμφωνείτε? Μπορεί και πρέπει. Εκτός να μας εκχωρεί την εξουσία που πάει να πει προβλέπει το εκλογικό. Νομίζω δεν θα μας την εκχωρήσει εύκολα την εξουσία. Τουλάχιστον εγώ δεν τη διεκδικώ. Εσείς τη διεκδικείτε. Εσείς έχετε τις πρωτοβουλίες μέσα. Ότι εσείς αποφασίσετε. Ωραία. Αφού συμφωνήσαμε με την κυρία Παπαδημητρίου, να ξεκινήσουμε μαζί. Είστε κυβερνητικός βουλευτής. Και ένα σύνθημα, ένα σλόγγαν θα έλεγε κανείς που ακούστηκε από πολλούς συναδέλφους σας, είναι ότι αυτή η Βουλή μπορεί και πρέπει να εκλέξει πρόεδρο δημοκρατίας. Το πρέπει ας το αφήσουμε στην άκρη. Ας μείνουμε στο μπορεί. Πιστεύετε ότι μπορεί? Και μπορεί και πρέπει. Επιμένω στο πρέπει. Το μπορεί είναι το θέμα. Πιθανολογείτε ότι μπορεί να έχουμε έκπληξη από το ΠΑΣΟΚ σήμερα? Αν είναι ο κύριος Στεφανόπουλος, νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για εσάς. Ναι, δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση επ' αυτού. Άλλωστε, το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα. Η προσωπικότητα του κυρίου Στεφανόπουλου μας ικανοποιεί απόλυτα. Εμπίπτει σε όλες τις προδιαγραφές μας. Τον τιμάμε, τον εκτιμάμε και τον θέλουμε για πρόεδρο. Τον έχει αφορήσει το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές στον παρελθόν, πάντως, τον κύριο Στεφανόπουλο. Πολλές φορές. Και λέτε και εμπίπτει στις προδιαγραφές σας. Ένα ερώτημα που διατυπώνεται κατά κόρον είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που διεκδικεί και τέλος πάντων καταλαμβάνει το χώρο της κέντρο-αριστεράς σε ό,τι αφορά τις ιδεολογικές τοποθετήσεις, τα ρεύματα της πολιτικής. Σοσιαλιστικό κόμμα, καθαρά τοποθετημένο κέντρο-αριστερά, πολλές φορές έχει ανοιχθεί προς την αριστερά και σήμερα βλέπουμε κατά πάσα πιθανότητα να προτείνει έναν υποψήφιο αμυγός δεξιό. Εκ πρώτης όψεως είναι σωστή αυτή η σας παρατήρηση. Αλλά να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Ας εξετάσουμε και τους αριθμητικούς συσχετισμούς. Εμείς έχουμε 170. Για να εκλεγεί πρόεδρος στην τρίτη εκλογή χρειάζεται 180. Δεν τους διαθέτω. Βέβαια θα επιθυμούσαμε οπωσδήποτε και όλοι μας και 170 να εκλέξουμε πρόεδρο δημοκρατίας μια προσωπικότητα που να προέρχεται από το χώρο μας. Και έχουμε τέτοιες προσωπικότητες. Το μη χείρον βέλτιστον λοιπόν. Αλλά έτσι μου το λέτε. Αλλά όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να έχουμε μια συνένεση και μια ευρεία αποδοχή. Κατά συνέπεια, η πρόταση από μέρους του κυρίου Σαμαρά του Στεφανόπουλου, εφόσον καλύπτει και τις δικές μας προδιαγραφές, είναι αποδεκτός. Μάλιστα. Και θα είναι αποδεκτός από όλους και από τους 170. Κάποιος πάντως. Έστω και αν ο κύριος Σαμαράς στη συνέντευξή του στον επενδυτή είχε αμφισβητήσει την ενότητά μας. Και θα έλεγα, συνοψίζοντας, ότι θα μπορούσε κανείς να το σχολιάσει αυτό όλο που μας είπατε ως το μη χείρον βέλτιστον. Δηλαδή, θα θέλατε κάτι άλλο, δεν μπορείτε και αρκείστε σε μία λύση του κ. Στεφανόπουλου. Κοιτάξτε, σαν βουλευτής που είμαι δημοκρατικός και που προέρχομαι από τον κεντροαριστερό χώρο, ασφαλώς θα με εξέφραζε ακόμη περισσότερο μια πολιτική προσωπικότητα που θα προέρχονταν από το χώρο το κεντροαριστερό. Θα το ψηφίσετε πάντως τον κύριο Στεφανόπουλο. Αλλά οπωσδήποτε τον βρίσκω χωρίς να υποτιμώ άλλες προσωπικότητες. Υπάρχουν πολλές προσωπικότητες στη χώρα μας. Μην φέρνουμε τον κατακλυσμό. Οι δημοσιογράφοι όλοι καταδικάζουμε τον πολιτικό κόσμο στη Λίβδη. Όμως υπάρχουν πολλά και υγιή στοιχεία και εξέχουσες προσωπικότητες με συγκρότηση μεγάλη που μπορούν θαυμάσια να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους σαν Προέδρου της Δημοκρατίας. Κυρία Παπαδημητρίου, ένα πρώτο σχόλιο. Αν σήμερα είναι ο κύριος Στεφανόπουλος υποψηφιότητα του ΠΑΣΟΚ, σημαίνει ότι κλείνει το θέμα των εκλογών? Ναι. Εάν υπάρξει την ημέρα της τρίτης ψηφοφορίας με το πρόσωπο του κυρίου Στεφανόπουλου, συνοχή απόλυτη στο ΠΑΣΟΚ και στην Πολιτική Άνοιξη. Πώς κρίνετε τις δύο υποψηφιότητες που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα είναι οι κυριότερες, του κυρίου Στεφανόπουλου και του κυρίου Τσαλδάρη? Νομίζω ότι είναι πολύ καλές υποψηφιότητες. Πιστεύω ότι και οι δύο πολιτικοί άνδρες αντέχουν και θα υπηρετήσουν, αντέχουν την τιμή βεβαίως και θα υπηρετήσουν πολύ καλά το ρόλο. Τι περιθώρια έχουν, όποιος από τους δύο εκλεγεί,
να δώσει μία όθηση, να δώσει ένα καινούριο χρώμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχουν αμφισβητήσεις από πολλούς, όχι μόνο από τους δημοσιογράφους. Οι δεδομένες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας αφήνει πολύ περιθώριο για χρώμα, για να δώσουν χρώμα σε οτιδήποτε. Θεωρώ ότι και οι δύο άνδρες θα βοηθηθούν από μια βουλή που φαίνεται ότι διακομματικά καταλαβαίνει ότι ήταν λάθος η αναθεώρηση του 1985 και θα τους δώσει περισσότερο κύρος και περισσότερες αρμοδιότητες για να έχουν το ρόλο που υπενήσεστε. Κύριε Βενιζέλο, τι λέει η πολιτική άνοιξη? Θα είναι ικανοποιημένη, φαντάζομαι, απόλυτα αν το ΠΑΣΟΚ σήμερα προτείνει τον κύριο Στεφανόπουλο? Νομίζω ότι θα είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά κατά τη γνώμη την δική μου τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι θα προτείνει τον κύριο Στεφανόπουλο. Γιατί το λέτε αυτό? Έχετε κάποιες ενδείξεις? Δεν έχω καμία ένδειξη, δεν έχω καμία απόδειξη, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες ο κύριος Παπανδρέου να ευνηδιάσει τον ελληνικό λαό και όλο τον πολιτικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θα πει εκλογές, ε? Κάτι τέτοιο θα σημαίνει, οποιοδήποτε ευνηδιασμό. Εντάξει, μέχρι την τρίτη εκλογή δεν ξέρουμε αν θα πει εκλογές ή όχι. Πρέπει να περιμένουμε την τρίτη εκλογή για να πούμε οριστικά πλέον ότι θα έχουμε ή δεν θα έχουμε εκλογές. Προσωπικά η πολιτική, προσωπικά, δεν υπάρχει προσωπικά στο κόμμα, προσωπικά εσείς θα θέλατε τον κύριο Στεφανόπουλο να είναι υποψήφιος από το ΠΑΣΟΚ? Ναι, διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Νομίζω ότι είναι εθνικό πλέον το θέμα. Αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα σοβαρότατα, αντιμετωπίζουμε εθνικά προβλήματα σοβαρότατα. Δεν είναι στιγμή για εκλογές. Από την άλλη όμως, εσείς, η πολιτική άνοιξη για τα εθνικά θέματα ιδιαίτερα, έχει κατ' επανάληψη πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κινείται σωστή κατεύθυνση. Γίνονται πάρα πολλά λάθη. Έχετε επικρίνει την κυβερνητική πολιτική στα εξωτερικά θέματα και τώρα μας λέτε ότι δεν πρέπει να πάμε σε εκλογές, έχουμε τα εθνικά θέματα. Δείχνετε να μην εμπιστεύεστε την κυβέρνηση. Οπωσδήποτε ασκούμε κριτική κατά την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο σφαιρικά. Σε γενικές γραμμές, επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν είναι στιγμή τώρα για εκλογές. Αφήστε που θα στοιχήσει και 1-3 εκατομμύρια για να κάνουμε εκλογές, αλλά εκτός από αυτό είναι πολύ ευαίσθητη η οικονομική μας θέση τώρα. Μάλιστα. Κυρία Παπαδημητρίου, πριν απαντήσετε, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επικρίθηκε η πολιτική άνοιξη. Επικρίθηκε για την επιλογή Στεφανόπουλου και μάλιστα κάποιοι μίλησαν για μια σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ. Το απλοϊκό ερώτημα μου είναι ότι αυτό που απαιτεί το Σύνταγμα με τον τρόπο που προδιαγράφει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι συνένεση των κομμάτων. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν και εφόσον ο κ. Στεφανόπουλος υποδειχθεί από το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε ένα τέτοιο δείγμα. Ότι το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει τη συνένεση τουλάχιστον δύο κομμάτων. Πού είναι το κακό, θα έλεγε κανείς? Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι το βασικό θέμα που απασχόλησε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εάν δεν θα προτείνουμε υποψήφιο, που πάει να πει ότι καταθέτουμε την άρνησή μας στο να γίνουν εκλογές με αυτόν τον ξεκάθαρο τρόπο, ή εάν θα μείνουμε πιστοί στο θεσμό, όπως προδιαγράφεται από το Σύνταγμα, και θα προτείνουμε για να καταθέσουμε το σεβασμό μας. Το Σύνταγμα βέβαια προβλέπει, και όπως το ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι σε αυτή την κορυφαία πράξη που ανετέθη στο Κοινοβούλιο, έτσι οι βουλευτές ψηφίζουν, θα έπρεπε συνενετικά και με γνώμονα το συμφέρον του κράτους να δούμε τον κράτιστο, τον καλύτερο. Βεβαίως το Σύνταγμα επίσης προβλέπει ότι ύψιστο είναι η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Αυτά ήταν τα δύο που έπρεπε να δούμε και διαλέξαμε μια λύση που θεωρήσαμε ότι εξυπηρετούμε και τα δύο. Πάντως, για να απαντήσω λίγο στον κύριο Βενιζέλο, επειδή δεν καταλαβαίνω γιατί υποτιμούμε τον ελληνικό λαό, που σήμερα τουλάχιστον, που με την βούληση των 14 από τους 15, δηλαδή μόνο ο Έλληνας δεν συμφώνησε, αποσυνδέθηκε το Κυπριακό με την Τελωνιακή Ένωση της Κύπρου, δηλαδή με την επιλογή της αμαρικής εξωτερικής πολιτικής που υιοθέτησε το ΠΑΣΟΚ για να έχει την άνεση της σημερινής πρότασης που θα ακούσει ο ελληνικός λαός σε λίγο, και καταγγέλουμε ότι θα χάσουμε 1-3 με τις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα κατετέθη με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι χάσαμε
ή ας πω, για να μην είμαι υπερβολική, ότι κινδυνεύουν σε μεγάλο ποσοστό τα 7-3 του δεύτερου πακέτου Delors, που είναι και η βασική κινητήριος δύναμη, όνει και καλά, να μην γίνουν εκλογές. Αυτός ο τόπος θέλει εκλογές, όποιος και αν εκλέγει. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα σαφέστατο στη μερίδα του κόσμου που δεν θέλει να κάνει εκλογές. Με ρωτάτε, θεωρώ ότι οι υπεύθυνοι πολιτικοί καθοδηγούν το opinion making και δεν το ακολουθώ. Δεν ξέρω αν το καθοδηγούν, κύριε Παπασπύρου, προκρίνοντας και τον κύριο Στεφανόπουλο, βάζοντάς τον στην πρώτη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις για την προεδρία της. Ναι. Είναι αλήθεια ότι και ο λαός ολόκληρος και τα εκπρόσωποι του, συνδικάτα, βουλευτές, οι παραγωγικές τάξεις. Δεν θέλουν τις εκλογές. Όλοι ομόφωνα δεν θέλουν εκλογές αυτή τη στιγμή. Να σας πω όμως, σας επισημάνω ένα οξύμορο. Ναι. Ο ίδιος ο λαός, που σήμερα σε συντριπτική πλειοψηφία προκρίνει τον κύριο Στεφανόπουλο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, είναι ο ίδιος που πριν από μερικούς μήνες τον είχε απορρίψει στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή όμως τον παίρνει πρώτος. Πώς, τι άλλαξε σε λίγους μήνες? Κοιτάξτε να δείτε, άλλο. Όχι μόνο ο λαός, και τα κόμματα. Μπορεί να μην θέλει τον κύριο Στεφανόπουλο για πολιτικό του οδηγό, αλλά τον θέλει για πολιτικό, για πρόσωπο, για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι αλλάζει, τι διαφέρει? Διαφέρει πολύ. Πολιτική ασκία. Να σας πω τι διαφέρει. Πάρτε την περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως και να έχουν τα πράγματα, μπορούσε να φτάσει σε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορούσε να κάνει τις εκλογές τώρα με τον κρατικό ή τον κυβερνητικό μηχανισμό που διαθέτει και με λίγες παροχές που θα δίνει και θα μπορούσε να εξασφαλίσει αυτές τις εκλογές. Δεδομένου ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση οι σήμερα να διεκδικεί στην εξουσία. Τον παίρνει πρώτο. Η τελευταία της ΑΛΚΟ, νομίζω, δεν την έφερνε πρώτο. Παίρνει πρώτο το Πάσο. 38 με 36,5. Λοιπόν, και με μια προεκλογική εκστρατεία πολύ σημαντικότερη θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πολιθέση και τη Βουλή, την πλειοψηφία στη Βουλή και να μεταπηδήσει στα σίγουρα. Αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου σκέφτηκε ότι να προτιμήσει την μάχημη δραστηριότητα. Ότι είναι μάχημος και ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι πρωθυπουργός. Τώρα πάνω στο θέμα του προσώπου του Προέδρου. Παρότι έχετε πικρία από πρόσφατους χειρισμούς της εξουσίας του κόμματός σας, του εκτελεστικού γραφείου και του Προέδρου, στο θέμα της Δημαρχίας του Πειραιά, σας βλέπω ότι σήμερα στηρίζετε την εκλογή. Από λάθη, εγώ κοιτάξτε να δείτε, σε συγκεκριμένα θέματα καταδικάζω λάθη που γίνονται από το κόμμα μου και την ηγεσία του. Τα καταδικάζω και θα τα καταδικάζω. Στην περίπτωση τη σημερινή είπα ότι θα μπορούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να διεκδικήσει την εξουσία, την Προεδρία της Δημοκρατίας. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να τη διεκδικήσει. Όμως προτίμησε να είναι μάχημος στην πολιτική. Διότι όπως είπε και η κυρία Έλσα. Μήπως φοβάται τις εκλογές στο Πασόκ? Όχι, δεν τις φοβάται το Πασόκ. Αλλά τι συμβαίνει? Προσέξτε. Εγώ δεν αποκλείω και τις εκλογές. Αν θέλετε, ένα λεπτό θα με αφήσετε να σας πω την άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα. Τις εκλογές όλοι τις φοβόμαστε. Το ότι προτάθηκε το πρόσωπο του Στεφανόπουλου που πληρεί όλες τις περισσότερες προϋποθέσεις, αυτό δεν μηδενίζει τις πιθανότητες των εκλογών. Δεν τις μηδενίζει. Υπάρχει, μα θέλετε 10%, 5%, 1%, υπάρχει πιθανότητα να γίνουν εκλογές. Και θα σας εξηγήσω αμέσως. Είχα υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή της προεδρολογίας, δημοσιογραφικά βέβαια, ότι υπάρχουν δύο σενάρια αυτή τη στιγμή. Το ένα σενάριο είναι το ειδήλιο του Παπανδρέου με τον Σαμαρά όπως διαμορφώθηκε και εκφράστηκε στη Βουλή. Βεβαίως. Είναι τη Δευτέρα, όταν ο Παπανδρέου είπε ό,τι θέλετε σχεδόν. Και δεύτερο είναι το σενάριο. Μαζί σας. Και δεύτερο είναι το σενάριο της συνένεσης των δύο μεγάλων κομμάτων, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να κάτσουμε να εξετάσουμε ρεαλιστικά. Όλο δημοσιογραφικά, όχι τι πιστεύω εγώ. Ναι. Εγώ ετάχθηκα υπέρ του Στεφανόπουλου κατηγορηματικά και διαλύει. Αλλά εδώ θα εξεταστεί, ας πούμε, για να στα σίγουρα. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Στεφανόπουλος. Στα σίγουρα να αποφευθούν οι εκλογές, με συγχωρείτε. Στα σίγουρα, στην Τρίτη, γιατί στην Τρίτη θα κρυθεί. Πρώτες δύο είναι με 200. Στην Τρίτη θα κρυθεί, αν θα είναι ο Στεφανόπουλος ή όχι. Υπάρχει το εξής ενδεχόμενο. Δύο βουλευτές, Φερρυππίν. Αν προσθεθεί να μην ψηφίσω. Και ο Παπακοσταντίνου, τρεις βουλευτές. Να μην ψηφίσω. Και από τις δύο παρατάξεις. Ας λέμε πως είμαστε γροθιές και ο Σαμαράς και εμείς δεδομένοι. Μπορεί δύο ή τρεις βουλευτές να μην ψηφίσουν. Οπότε πάμε για εκλογές.
Εδώ ξέρετε ότι υπάρχουν τεράστια συμφέροντα, κύκλοι, πολιτικοί που, δεν θέλ, που θέλουν εκλογές. Τα συμφέροντά τους υπαγορεύουν εκλογές. Και άλλοι που δεν θέλουν. Να μην εκλέγει η μεγάλη πλειοψηφία, όλος ο ελληνικός λαός δεν θέλει εκλογές. Αλλά υπάρχουν και δυνατοί παράγοντες, δυνατοί κύκλοι και πολιτικοί που θέλουν εκλογές. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή μου έκανε εντύπωση γιατί υποστήριξα εγώ ότι υπάρχει και δεύτερο σενάριο της συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων. Πρώτον, διότι και ο Σαμαράς έχει πει ότι ο πρόεδρος θα βγει από τα δύο μεγάλα κομμάτια, το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους άλλους που του έλεγαν ότι έχει δίλιο με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και δεύτερη περίπτωση είναι ότι το περασμένη Τετάρτη στο Μήλο της Έιδος, ναι, είδαμε απρόοπτα να μας θέτουν το ερώτημα αν θέλουμε ναι ή όχι τον πρόεδρο από τα δύο μεγάλα κόμματα. Ενώ τα περιμέναμε εμείς να μας θέσουν το ερώτημα τι θέλετε, τον Στεφανόπουλο ή τον Τζαλδάρη. Πρόεδρο της Δημοκρατίας που να βγαίνει από το ΠΑΣΟΚ και την Πόλα κάτι ή πρόεδρο λοιπόν της Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ και την κάτι Δημοκρατία. Φοβάστε. Κατά συνέπεια, έστω και 1% εάν το ΠΑΣΟΚ, εάν η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου φοβάται τις εκλογές, μπορεί σε αυτή την περίπτωση να προτιμήσει τη λύση που θα του δώσει σίγουρα και 100% τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουμε αδικήσει τον κύριο Βενιζέλο. Τελειώνω. Η περίπτωση Στεφανοπούλου, έστω και 1% αμφισβητεί την εκλογή του. Μάλιστα. Η περίπτωση αυτή, διότι αν βρεθούν 2-3 δεν εκλέγεται στο και πάμε σε εκλογές. Ενώ η περίπτωση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, όπως μας ζήτησαν αυτοί που δημιουργούν και την κοινή γνώμη και βάζουν και τα διλήμματα μέσα, το Μήλο της Έιδος μας έβαλε θέμα. Λοιπόν, μπορεί οι άνθρωποι, οι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ να εξασφαλίσουν σίγουρα 100% εκλογή, πρόεδρο Δημοκρατίας και να αποφύγουμε τις εκλογές, να προτιμήσουν τη λύση, το σενάριο το δεύτερο της συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων. Εγώ σας είπα, καθαρίζω τη θέση μου, είμαι υπέρ της εκλογής Στεφανόπουλου. Μάλιστα. Κύριε Βενιζέλο, στο επίκεντρο είναι η πολιτική άνοιξη, η οποία έχει επικριθεί και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία για διαφορετικούς λόγους. Και επικρίνεται από κάποιους άλλους και για έναν ακόμη λόγο, ότι θα μπορούσε να επιβάλλει κάποια πράγματα που την αφορούν, κυρίως τα εθνικά θέματα, κρατώντας κλειστό το χαρτί της υποψηφιότητας, περιμένοντας πρώτα τον κύριο Παπανδρέου, μια ιδιότυπη ομοιρία. Δεν το κάνατε, βιαστήκατε, λένε κάποιοι. Γιατί δεν περιμένατε το ΠΑΣΟΚ, αφού είστε ο ρυθμιστής και χάσατε το δικαίωμα του να είστε? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα πράγματα που είπε η κυρία Παπαδημητρίου, ότι με διπλωματικό τρόπο βεβαίως το έθεσε η κυρία Παπαδημητρίου, ότι έχουμε συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να διαβεβαιώσω και την κυρία Παπαδημητρίου και το ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και με λύπη μου είδα ότι ο φίλος μου, ο κύριος Παπασπύρου, κατά κάποιο τρόπο συμφώνησε μαζί της. Πολλοί συμφωνούν. Ναι, δεν υπάρχει κατηγορηματικά, σας το λέω, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία ούτε με ΠΑΣΟΚ ούτε με Νέα Δημοκρατία. Δεκτών. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Παπασπύρου νομίζω ότι είπε ότι όλοι μας φοβόμαστε τις εκλογές. Αντιθέτως, πολιτική άνοιξη δεν φοβάται τις εκλογές. Θα γνωρίζετε ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχουμε ένα ποσοστό μεταξύ 7 και 9%. Λέγεται όμως από την άλλη ότι φοβάστε μια ενδεχόμενη πόλωση σε ενδεχόμενο εκλογών. Γιατί μεταξύ των δύο κομμάτων που θα σας... Όταν οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν 7 με 9% με ανωδική πορεία, γιατί να φοβηθούμε τις εκλογές? Θα βγάλουμε οπωσδήποτε τους διπλάσιους βουλευτές από ό,τι βγάλαμε στις προηγούμενες εκλογές. Δεν τις φοβόμαστε καθόλου. Αλλά αποφασίσαμε πάνω σε εθνικά κριτήρια ποια ήταν η καλύτερη λύση. Και γι' αυτό διαλέξαμε τον κύριο Στεφανόπουλο. Και γιατί τον διαλέξαμε τον κύριο Στεφανόπουλο? Τον διαλέξαμε διότι καταρχήν πάλι οι δημοσκοπήσεις δείχναν τον κύριο Στεφανόπουλο με 44% των προτιμήσεων, 44% των προτιμήσεων, ενώ ο δεύτερος, ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν με 14%. Εδώ είναι ένα ερώτημα που θα θέσουμε στην κυρία Παπαδημητρίου, η οποία υποστήριξε θερμά την υποψηφιότητα του κύριου Μητσοτάκη. Κυρία Παπαδημητρίου,
Η αλήθεια είναι αυτή. Πού την έκανε αυτή την υποστήριξη? Κατ' επανάληψη. Εντάξει. Έχετε πει ότι θα θέλατε να κρύψετε τα εξυπηρετήρια. Συμπίπτει να πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα ήταν μια καταπληκτική συγκυρία ιστορική αυτή τη στιγμή να μπορούσε να διαχειριστεί από υπεύθυνη θέση τα συσσωρευμένα προβλήματα αυτού του τόπου. Κάποια διαχειρίζεται πάντως. Ταξιδεύει. Πολύ ταξιδεύει. Προς τιμήν του και προς όφελος και του κόμματός μας. Ενημερώνει, αλλά ναι. Κυρίως και της κυβέρνησης. Επιτελεί ένα εθνικό καθήκον με τον τρόπο που δύναται να το κάνει, που μπορεί να το κάνει και που θέλει να το κάνει. Θεωρώ ότι είναι θέατρο του παράλογου πια, στο οποίο συμμετέχουμε κι εμείς αυτή τη στιγμή, να μιλάμε συνέχεια για το 44% που θέλει, για το 14% που θέλει. Η τροφοδότηση του τι θέλει αυτός ο λαός γίνεται από όλους εμάς και εσάς. Πάντως δεν μπορέσατε να επηρεάσετε τις εξελίξεις. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά εμφανίζεται στο περιθώριο. Δεν είναι το αντίπαλο δέος, έτσι όπως εξελίσσεται. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα δούμε στις 3.30. Εγώ ίσως δεν και λίγο νωρίτερα. Έτσι. Θα δούμε όποτε, όποτε βγει η απόφαση Παπανδρέου πρώτον και πάρα πολύ σύντομα. Απεύχομαι να συμβούν όσα προβλέπω να συμβούν, εάν μόνο επαληθευτώ, όχι εγώ, αν επαληθευτεί η κυρία Παπανδρέου, η οποία εχθές μίλησε για εξωτερική πολιτική σε χειμέρι ανάρκη. Και απορώ, έτσι, σαν Έλληνας πολίτης. Θα ψηφίσουμε, θα διατηρήσουμε ενυπνώσει την εξωτερική μας πολιτική. Δίπλα μας είναι ο κύριος Παπασπύρου. Πολλοί λένε ότι η κυβερνητική πολιτική, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τις εξωτερικές μας σχέσεις και τα ζητήματα που έχουμε ανοιχτά, δεν είναι στον καλύτερο δρόμο. Εσείς τι λέτε? Να αμφισβήτα, υπάρχει εθνική κρίση. Υπάρχει εθνική κρίση. Τα εθνικά προβλήματα δεν προωθούνται με καλό ρυθμό. Και δεν είναι μονάχα αυτά. Για παράδειγμα, ο κύριος Παππούλιας απουσίαζε από σημαντικά. Να μην μπούμε σε θέματα τώρα μερικά, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Πάντως υπάρχει εθνική κρίση στα προβλήματα αυτά. Είναι και εθνική στα κυβερνητική κρίση. Εθνική κρίση είναι αυτή. Και στο, δεν δημιουργήθηκε σήμερα αυτή η κρίση. Υπάρχει από πολλά χρόνια. Και στο θέμα το Σκοπιανό και στο θέμα το Τουρκικό και Υπηριακό κτλ. Είναι από χρόνια πολλά. Όπως υπάρχει κρίση της οικονομικής σταθερότητας, όπως υπάρχει κρίση της μη ανάπτυξης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κρίση δηλειτουργίας του δημοσίου και της κρατικής μηχανής. Υπάρχει κρίση κοινωνική με έντονες διαστάσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά δημιουργούν και οριμάζουν και τη σκέψη του λαού και όλων των εκπροσώπων του να μην ζητούν σήμερα εκλογές. Να σας πω ένα κραυγαλαίο παράδειγμα. Όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος, πάνω από ένα τρισεκατομμύριο και θα αναστατώσει τα πάντα. Αυτό και που συμφώνησε. Και αν ακόμη έχουν δημιουργηθεί ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορώ να παρέμβω. Μα με συγχωρείτε, δεν αισθάνεστε την ανάγκη να επιχειρηματολογήσουμε για το ποιο είναι το κόστος της παραμονής αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία, κύριε Παπασπύρου, με όλη την εντυμότητα που σας αναγνωρίζει ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Είναι μόνο ένα τρεις. Ο κόσμος διερωτάται αυτή τη στιγμή. Και αν ρίξουμε τον Παπανδρέου σήμερα, ποιος θα έρθει? Λοιπόν, δεν μας έπεισαν τα 3,5 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας μας από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα είναι καλύτερη. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή πρέπει να συγκρίνουμε τους δείκτες ταχύτητος. Εγώ πάντως θα σας συζητήσω να μου πείτε το εξής. Το μήλον της έρηδος του Παύλου, του Τσίμα, του καλού φίλου και συναδέλφου, έδειξε και κάτι άλλο που δεν το είπατε. Ότι ο κόσμος, όταν ρωτήθηκε ποιο κόμμα θεωρείται καλύτερο να κυβερνήσει τα δύο μεγάλα κόμματα, το 60% είπε κανένα από τα δύο. Κανένα από τα δύο. Αυτό μήπως είναι το κυριότερο πρόβλημα? Αυτό, κύριε Σφυλιόπουλε, με δικαιώνεται, διότι είπα προλίγου ότι δεν μας έπεσε η Νέα Δημοκρατία στα 3,5 χρόνια, 4-5 που κυβερνάει. Φαίνεται ότι δεν έπεσε και το Πασόκ όμως. Δεν νομίζω ότι λέμε την αλήθεια. Λέω αυτό, εννοώ φυσικά ότι και το Πασόκ δεν έχει πείσει με την αδράνειά του, με τη χαλαρότητά του, με τη μην έναρξη των μεγάλων έργων και με τη δυσλειτουργία που τόνισα προηγουμένως του δημόσια διοίκηση, με την κοινωνική του πολιτική, τον εμπερμό της εισοδηματικής πολιτικής σε 3-3. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν πείθει ούτε το ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε και η Νέα Δημοκρατία ότι θα κυβερνήσει καλύτερα. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ας αποφύγουμε τις εκλογές, ας εκλέξουμε τον κύριο Στεφανόπουλο, το οποίο είναι και συγκεντρώνει τα πιο πολλά ποσοστά. Προσέξτε, είπα και δεύτερο σενάριο υπάρχει και δεν αποκλείονται εκπλήξεις. Δεν τις απέξα. Αλλά θέλω μια στιγμή να απαντήσω στον κύριο. Έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό για τον κύριο Βενιζέλο, γιατί μένω λίγο εκτεθειμένο.
Δεν μίλησα εγώ για το ειδήλιο. Το ειδήλιο απλώς συζητιέται, ας πούμε. Είναι λόγω Αγίου Βαλεντίνου. Συζητιέται ειδήλιο Παπανδρέου. Εγώ δεν μίλησα. Πάντως υπήρξε μια αυροφροσύνη. Αυροφροσύνη. Αλλά όχι ότι υπήρξε συμφωνία. Και δεύτερο, θέλω να πω ότι ο κύριος Σαμαράς, προς τιμή του, του δίνω και συγχαρητήρια. Λεβεντόπεδο το είναι ο κύριος Γιαννόπουλος. Κατόρθωσε να γίνει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. Κατόρθωσε να καπελώσει τον Εύερτ και τη Νέα Δημοκρατία, να είναι ο πρωτοπόρος στο θέμα αυτό, ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, και αν στο τέλος εξασφαλίσει και τον Στεφανόπουλο, θα είναι ο πραγματικός νικητής. Για να δούμε, κοντός ψαλμός αλληλούια, όπως είπαμε και λίγο πριν. Κύριε Βενιζέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ. Κύριε Παπασπύρου, σας ευχαριστώ. Κρίμα που δεν ξέραμε το όνομα, να συζητούσαμε απολογιστικά και όχι πιθανολογώντας. Σας ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων, και στη συνέχεια ζωντανά όλες οι εξελίξεις. Τι θα προκύψει από την υποψηφιότητα που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.